Θα πάμε στο ποδόσφαιρο του ΠΑΟΚ τώρα, όπου έχουμε μεταγραφικές κινήσεις με τον ερχομό του ΟΤΟ, ο οποίος έρχεται αύριο στη Θεσσαλονίκη, αλλά υπάρχει και το ντέρμπι της Κυριακής με αντίπαλο τον Παναθηναϊκό. Ο Στέλιος Τεριάδης από το sfina.gr παρακολουθεί το ρεπορτάζ του ΠΑΟΚ, είναι μαζί μας, πάμε να τον καλησπερίσουμε, να μας δώσει το στίγμα του ρεπορτάζ. Καλησπέρα, Στέλιο. Καλησπέρα, Νίκο. Καλησπέρα σε όλους. Τι γίνεται τώρα εν ώψη του αγώνα της Κυριακής με τον Παναθηναϊκό, που έχει εξαιρετικό ενδιαφέρον αυτό το παιχνίδι. Να μας πεις λίγο πώς είναι ο ΠΑΟΚ και από την τελευταία προπόνηση ποια είναι τα νέα. Νομίζω, Νίκο, ότι το παιχνίδι με τον Παναθηναϊκό είναι πάρα πολύ κομβικό μάτι για τον ΠΑΟΚ. Αυτή είναι η πραγματικότητα. Την Κυριακή μπορεί να μην κρίνεται το πρωτάθλημα, αλλά σίγουρα κρίνεται το ότι ο ΠΑΟΚ μπορεί με μια νίκη να έχει πολλά ωφέλη, πολλαπλά ωφέλη, τα οποία πέραν του ότι θα τον κρατήσουν στην κορυφή, θα δημιουργήσουν και πρόβλημα και στον αντίπαλο. Γιατί είναι ένα παιχνίδι με δύο ομάδες οι οποίες είναι αυτή τη στιγμή ισόβαθμες στην πρώτη θέση του πρωταθλήματος. Μπορεί το μάτς να γίνεται χωρίς κόσμο. Ο ΠΑΟΚ όμως έχει ένα προβάδισμα, ένα πλεονέκτημα. Πρώτον, διότι ήταν η ομάδα η οποία ξεκουράστηκε μέσα στην εβδομάδα, δεν είχε παιχνίδι για το κύπελλο. Ο Παναθηναϊκός αγωνίστηκε με τον Ατρόμητο και γνώριζε την ήττα μάλιστα με 2-1 στη Λεωφόρο. Βεβαίως. Είχε την ευκαιρία να προετοιμάσει καλύτερα το παιχνίδι του και επίσης να έχει την ευκαιρία να μην, να μην έχει φρέσκα προβλήματα τραυματισμού, κάτι το οποίο δεν ισχύει για τον Παναθηναϊκό. Μοναδικός απόν ο τραυματίας Βιερίνια, ο οποίος δεν προπονήθηκε μέσα στην εβδομάδα, ούτε και σήμερα, θα είναι σίγουρα εκτός αποστολής. Και επίσης τα δύο παιδιά τα οποία είναι με διεθνείς με τις εθνικές τους ομάδες, ο Σαμάτα, ο οποίος αναμένεται στη Θεσσαλονίκη την Κυριακή, η Τανζανία αποκλείστηκε από το κύπελλο Εθνών Αφρικής. Αναμένεται στη Θεσσαλονίκη την Κυριακή για να κάνει περαιτέρω εξετάσεις, αν και οι πρώτες εκτιμήσεις είναι καθησυχαστικές για τον τραυματισμό του, γιατί τραυματίστηκε στο τελευταίο μάτς με τη Ζάμπια, ο Τανζανός Φορτουπάου και ο Εκόνγκ, ο οποίος παίζει αύριο το βράδυ στους 16 της διοργάνωσης με την Ιγυρία να παίζει κόντρα στο Καμερούν. Καταλαβαίνεις, Νίκο, και εσύ, καταλαβαίνει και ο κόσμος, ότι αν σε περίπτωση νίκης της Ιγυρίας θα επεκταθεί η απουσία του Εκόνγκ και για τις επόμενες 5-6 μέρες που μέχρι να παιχτεί ο προημιτελικός σε περίπτωση πρόκρισης της Ιγυρίας. Βεβαίως. Σωστό. Τώρα, δεν υπάρχουν άλλα αγωνιστικά προβλήματα για τον Ρασβάν Λουτσέσκου, ο οποίος βέβαια γνωρίζει ότι στη Θεσσαλονίκη έρχεται αύριο το βράδυ στις 11:15, είναι η προγραμματισμένη ώρα άφεξης, του Γιόνι Κάστρο, του Ισπανού 29χρονου ακραίου αμυντικού, ο οποίος σήμερα νωρίς το μεσημέρι ανακοινώθηκε ότι αποχωρεί από τη Γουλφς, έμεινε ελεύθερος και επίσημα. Και αποχαιρέτησε και ο ίδιος με ένα μήνυμα στο Instagram τους φίλους της Γουλφς. Θα μπει στο αεροπλάνο αύριο και μέσω Πόρτο από την Πορτογαλία, μαζί με το μάνατζερ του, θα αφιχθεί στο αεροδρόμιο Μακεδονία προκειμένου να υπογράψει όσα έχουν συμφωνηθεί, να παρουσιαστεί και την Κυριακή να πάει στην Τούμπα να παρακολουθήσει τις προσπάθειες των νέων του συμπαικτών στον τρίπι με τον Παναθηναϊκό. Άρα λοιπόν περιμένουμε το συγκεκριμένο παίχτη τον Νότο, ιατρικές εξετάσεις και βλέπουμε. Τώρα όσον αφορά το παιχνίδι αυτό με τον Παναθηναϊκό, μπορείς να μας δώσεις μια τάξη μεγέθους όσον αφορά την ενδεκάδα την οποία θα παρατάξει ο προπονητής του ΠΑΟΚ, ο κύριος Λουτσέσκου? Ναι, από τη στιγμή που δεν υπάρχουν προβλήματα τραυματισμών καινούρια, νομίζω ότι ο Λουτσέσκου θα πάει στην πεπατημένη, τον ντέρμπι κυρίως. Δεν θα πειράξει πολλά πράγματα από την ενδεκάδα. Θέλει να παρατάξει μια ενδεκάδα με τη μεγαλύτερη δυνατή ομοιογένεια στον αγωνιστικό χώρο. Μόνο ένα είναι το δίλημα αυτή τη στιγμή για τον Λουτσέσκου. Στην άμυνα ο Κοτάρσκι κάτω από τα δοκάρια θα παίξει, ο Σάστρε θα είναι στο δεξιάκρο της άμυνας, στα αριστερά ο Μπάμπα, το κεντρικό αμυντικό δίδυμο θα είναι ο Κουλιεράκης με Κετζιόρα, οι δύο χαφ θα είναι ο Σντόεφ με το Μεϊτέ, στην επίθεση θα είναι ο Μπράντον Τόμας και το μοναδικό δίλημα έγκυται στην τριάδα πίσω από τον Τόμας. Στα δεξιά, το αν θα χρησιμοποιήσει τον Ντεσπότοφ, ο οποίος πήρε και το βραβείο του καλύτερου γκολ της προηγούμενης αγωνιστικής με το πολύ ωραίο τέρμα που πέτυχε στο Βόλο από την κομπίνα που έβγαλαν οι παίκτες του ΠΑΟΚ από το κόρνερ, ή θα επιστρέψει στην ενδεκάδα ο Ανδρίγια Ζήφκοβιτς, ο οποίος είναι ένας παίκτης που έχει παίξει πάρα πολλά τέτοια μάτς και γνωρίζει τα κατατόπια. Είναι το μοναδικό δίλημα, γιατί ο Τάισον θα είναι στην άλλη πλευρά, ο Κωνσταντέλιας θα είναι δεκάρι και όπως είπα και πριν από λίγο θα είναι ο Μπράντον Τόμας στην κορυφή της επίθεσης. Ναι. Τώρα, επειδή ο κόσμος σαφέστατα και νομίζω το βλέπεις και εσύ καθημερινά και στα social media παντού, ρωτάει αν θα γίνει μετά τον Νότο και κάποια άλλη μεταγραφή, κάποια ενίσχυση. Αυτή τη στιγμή δεν προκύπτει κάτι από ό,τι φαίνεται από το ρεπορτάζ, έτσι δεν είναι?
Νομίζω, Νίκο, ότι αυτή τη στιγμή το Σαββατοκύριακο είναι αφιερωμένο αποκλειστικά από τον ΠΑΟΚ στον τέρμι με τον Παναθηναϊκό, στο αγωνιστικό τμήμα. Αλλά υπάρχει αισιοδοξία από τους ανθρώπους του ΠΑΟΚ ότι έστω και την τελευταία στιγμή, κάτι το οποίο το έχει συνηθίσει ο ΠΑΟΚ να το κάνει, είτε μιλάμε για Γενάρη είτε για καλοκαίρι, ο ΠΑΟΚ θα αποκτήσει και έναν εξτρέμ. Δεν έχει βγει προς τα έξω το όνομα το οποίο απασχολεί τους ανθρώπους του ΠΑΟΚ και για ποιο λόγο υπάρχει αυτή η αισιοδοξία. Είναι η αλήθεια, αλλά το Σαββατοκύριακο αυτό είναι πάρα πολύ κρίσιμο. Όλοι έχουν αφοσιωθεί στο ντέρμπι της Κυριακής με τον Παναθηναϊκό και από Δευτέρα θα ανοίξει και πάλι ο φάκελος της απόκτησης ενός εξτρέμ. Υπάρχουν οι πληροφορίες οι οποίες πέραν της αισιοδοξίας των ανθρώπων του ΠΑΟΚ ότι υπάρχουν δύο περιπτώσεις που έχουν ξεχωρίσει οι άνθρωποι του ΠΑΟΚ. Πρόκειται για έναν ελεύθερο παίχτη και για έναν ο οποίος έχει συμβόλαιο με την ομάδα του, αλλά θέλει να αποχωρήσει, οπότε μιλάμε για μια απόκτηση πιθανόν με το καθεστώς του δανεισμού. Παρ' όλα αυτά, το Σαββατοκύριακο είναι αυτό που όλοι έχουν ρίξει το βάρος τους, την προσοχή τους, το ενδιαφέρον τους στο μάτι με τον Παναθηναϊκό. Και από Δευτέρα θα ανοίξει και πάλι ο φάκελος των μεταγραφών. Άλλωστε, νομίζω ότι ο ΠΑΟΚ προλαβαίνει πάρα πολύ. Αν ήταν από τη στιγμή που έχει προχωρήσει και μια περίπτωση τουλάχιστον, αν όχι δύο, για να κάνει τις τελευταίες κινήσεις και μέσα στην επόμενη εβδομάδα να πάρει και έναν εξτρέμ, να δώσει παραπάνω λύσεις στο Λουτσέσκου. Για ένα πρόγραμμα το οποίο περιλαμβάνει, Νίκο, ούτε λίγο ούτε πολύ, 10 παιχνίδια μέσα σε 36 ημέρες. Βέβαια, είναι πολύ μεγάλο φορτωμένο το πρόγραμμα. Κάτι τελευταίο με τον Κωνσταντέλια. Επειδή είχε πρόβλημα, ίωση και δεν, μάλιστα έχασε και το ρεκόρ αυτό 33 στα 33. Έχασε το 34ο παιχνίδι του ΠΑΟΚ. Παρ' όλα αυτά συνεχίζει κανονικά ο Κωνσταντέλιας. Και τώρα νομίζω επανήλθε, δεν έχει πρόβλημα για την Κυριακή, όπως μας είπες, έτσι. Έχει επανακάμψει από την ίωση που τον ταλαιπώρησε. Δεν έχει κάποιο πρόβλημα, οπότε θα το πάρει από εκεί που το άφησε. Με τη μοναδική απουσία του να χαλάει το σερί του στο Βόλο. Αλλά είχε την ευκαιρία στην εβδομάδα να επανακάμψει, να προπονηθεί σωστά και να είναι διαθέσιμος για τον Ρασβάν Λουτσέσκου, ο οποίος προφανώς και έχει διαβάσει και το λάθος που έκανε στο Χαριλάο στον τέρμι με τον Άρη. Λάθος σε βάση της εικόνας του ΠΑΟΚ, έτσι. Ναι. Και στον τρέπει με τον Παναθηναϊκό να τον έχει βασικό και να ξεκινήσει από την αρχή του μάτς. Μάλιστα. Ωραία. Στέλιο, ευχαριστώ πάρα πολύ για το ρεπορτάζ. Να είσαι καλά. Καλό βράδυ. Καλό βράδυ. Επίσης.